Και τώρα, τι χαρά σήμερα να φτιάξω αυτό το βιντεάκι. Όχι, σήμερα χαίρομαι πολύ. Γιατί θα είναι για τον πιο γλυκούλι Άγιο. Ο πιο ωραίος και γλυκός Άγιος. Ο Άγιος Λογκίνος, ο εκατόνταρχος. Είναι αυτός που τον έβαλαν να φυλάει το Σταυρό του Χριστού και τον Τάφο. Ναι, είχε τέτοια τιμή να είναι εντός εισαγωγικών ο εχθρός του Χριστού, δηλαδή αυτός που θα φυλάξει το Σταυρό για να μην κατεβεί ο Χριστός από εκεί και γλιτώσει. Ναι, να μην τον κλέψουν. Ναι, και μετά τον βάζουν να φυλάξει και τον Τάφο. Πονηρά σκεφτόμενοι οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, μήπως λέει έλθουν οι μαθητές και κλέψουν τον Χριστό, και έστω η πλάνη λέει εσχάτη, χείρον της πρώτης δηλαδή την πατήσουνε, γιατί θα αναστηθεί ο Χριστός ενώ τον έχουν κλέψει, δεν έχει αναστηθεί. Αυτός λοιπόν ο Λογκίνος είναι ο εκατόνταρχος που όταν είδε τα σημεία, όταν πέθαινε ο Χριστός, που έγινε ο σεισμός, που σκίστηκε το καταπέτασμα του ουρανού, που μαύρισε ο ουρανός, τα σύννεφα, έτσι χάθηκε το φως, και είπε αληθώς Θεού Υιός Ινούτος, αλήθεια μωρέ, αυτός που πεθαίνει αυτή τη στιγμή, αλήθεια θα είναι Υιός του Θεού. Και μετά φεύγει, πιστεύει στον Χριστό και πάει στον πόντο πάνω, εκεί να μείνει στον τόπο του. Και όταν τον έψαχναν οι Φαρισαίοι να τον δωροδοκίσουν, να μην πει ότι ο Χριστός αναστήθηκε όντως, αλλά ημών κοιμωμένων λέει θα πείτε, είπαν στους στρατιώτες, ότι ενώ εσείς κοιμόσασταν, τον κλέψανε τον Χριστό και τον έκρυψαν. Και αυτός λέει ότι αναστήθηκε. Και ο εκατόνταρχος λοιπόν έφυγε και στέλνουν απόσπασμα να πάνε να τον βρουν, να τον σκοτώσουν και να φέρουν το κεφάλι του πίσω, να το δουν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι ότι όντως είναι αυτός και απέθανε. Και φτάνουν εκεί στον τόπο του και τους βρίσκει τους στρατιώτες. Τι θέλετε εσείς εδώ? Ψάχνουμε αυτόν και αυτόν και αυτόν. Νύχτωσε, τους λέει, ελάτε να σας φιλοξενήσω και την άλλη τη μέρα θα σας πω που θα τον βρείτε. Και αφού τους φιλοξένησε και τους τάισε και τους πότισε, την άλλη μέρα λέει, εγώ είμαι, αλλά τώρα θα τηρήσετε όμως την υπόσχεση που δώσατε. Το κόψαν το κεφάλι και το πήγανε. Το πετάνε το κεφάλι, αφού είδαν ποιος ήταν και βεβαιώθηκαν ότι σκοτώθηκε, το πέταξαν μέσα στις ακαθαρσίες. Και μετά από μέρες, τι άλλο θαύμα γίνεται? Μία χείρα γυναίκα πέθανε το παιδί της. Πω, μόνη της, το μεγάλωνε και αυτό το καημένο πέθανε. Άρχισε να πουνάει, να φωνάζει, να παρακαλάει το Χριστό να της το στείλει πίσω. Και τι της λέει? Το βράδυ εμφανίζεται, ενώ έκανε την προσευχή, θα το γυρίσει πίσω, θα το γυρίσω πίσω, θέλω να το πει το παιδί μου. Το βράδυ εμφανίζεται ο γιος της και της λέει, μάνα, σε παρακαλώ, γιατί το κάνεις αυτό? Δεν θέλω να γυρίσω πίσω. Γιατί, παιδάκι μου? Γιατί εδώ είμαι στον παράδεισο και περνάω υπέροχα. Δείξε μου ένα σημάδι ότι είσαι στον παράδεισο. Και τότε εμφανίζεται ένας πολύ, πολύ φωτεινός άνθρωπος. Ποιος είναι αυτός, λέει, που είναι δίπλα σου? Είναι ο Λογκίνος, μάνα, ο Άγιος. Και του λέει, και της λέει ο Λογκίνος, εγώ τον προσέχω και τον έχω φίλο μου εδώ.